Καλησπέρα. Όπως βλέπετε, είναι το πρώτο βίντεο το οποίο δεν είναι στη θάλασσα. Γιατί αυτό? Αποφάσισα να κάνω κάποια τεχνικά βίντεο όταν δεν μπορώ να είμαι για ψάρεμα, τα οποία θα είναι στην ουσία παρουσιάσεις του εξοπλισμού που εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ και αγαπάω. Συν κάποια τεχνικά θέματα, τα οποία πάντα συζητάμε μεταξύ μας, είτε διαφωνούμε, είτε τα βρίσκουμε, αλλά γενικότερα υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία τα συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για τον Accurate Boss Extreme 500. Πάμε να στήσουμε λίγο την κάμερα καλύτερα και να δούμε τι γίνεται με αυτό εδώ το μωρό. Η ιστορία με την Accurate ξεκινάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Είναι μια αμερικάνικη εταιρεία πάρα πολύ γνωστή για την αξιοπιστία της. Πάνω από 20 χρόνια οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες ψαράδες την εμπιστεύονται σε όλα τα μεγέθη, σε όλα τα είδη, για μεγάλα ψάρια, τον νοηδί, για βαθιά και δύσκολα νερά. Είναι πάρα πολύ γνωστή επίσης για το πατενταρισμένο σύστημα που έχει με τα διπλά φρένα στους Extreme. Με τα χρόνια ο Boss αλλάζει σταδιακά πρόσωπο, φτάνοντας μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία ακολούθησε και λίγο παραπάνω την παγκόσμια μόδα του jigging. Δηλαδή έχει κάνει κάποιες βελτιώσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές για το slow pitch και το jigging. Όπως ξέρετε, αυτός εδώ ο μηχανισμός έχει 7 ρουλεμάν, έχει τιτάνιο στις πλάκες που πατάνε και από τις δύο μεριές το carbon και έτσι μπορεί και εφαρμόζει πιο ομαλά την πίεση. Κάτι άλλο που άλλαξε επίσης είναι το μήκος της λαβής. Τον κάνανε πιο μακρύ, ήταν ένα πρόβλημα αυτό, ήταν λίγο κοντός και τώρα έτσι βοηθάει πάρα πολύ στις κινήσεις με τα πιτσαρίσματα. Επίσης έχουν κάνει πιο smooth την κίνηση. Με την κίνηση τι γίνεται τώρα? Υπάρχουν μηχανάκια που γυρνάνε εύκολα όταν τα κρατάμε στο χέρι και υπάρχουν και μηχανάκια σαν αυτό εδώ που δεν γυρνάνε τόσο εύκολα. Το καλό με αυτό εδώ το μηχανάκι είναι ότι γυρνάει με τον ίδιο τρόπο όπως γυρνάει εδώ και στα 150 μέτρα με ένα 300 γραμμάρια πλάνο, ας πούμε. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά που έχουμε με κάποια μηχανάκια τα οποία γυρνάνε εύκολα, ναι, όταν τα έχουμε στο χέρι, αλλά στη θάλασσα βλέπουμε ότι πιέζονται. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, έχει να κάνει με τα γρανάζια. Όταν τα γρανάζια δεν είναι ακριβώς ευθεία, αλλά αρχίζουν να έχουν γωνία για να είναι πιο ομαλή η κίνηση, όσο πιο γωνία έχουν, τόσο πιο εύκολα και ωραία γυρνάνε. Όταν θα χρειαστούν ροπή και θα πρέπει να αντισταθούν, τότε θα είναι πιο δύσκολο να γυρίσουν και εκεί έχουμε και προβλήματα. Αυτό εδώ το μηχανάκι με το σχεδιασμό αλλά και το υλικό που έχει στα γρανάζια είναι ακριβώς το ίδιο. Όπως είναι στο χέρι μου, έτσι είναι και στα βαθιά και έχει απίστευτη δύναμη και αξιοπιστία. Με ένα μεγάλο ψάρι πάνω, με ένα τόνο, με ένα μεγάλο μαγιάτικο, με ένα καλό μαύρο. Ακόμα και για τα κόκκινα θα τα βρούμε βαθιά, που ναι μεν είναι πιο εύκολα, αλλά θα χρειαστούν δύναμη, κάνει πολύ καλή δουλειά. Επίσης τα φρένα είναι γραμμικά απόλυτα και το καλό είναι ότι σε μια μάχη που θα είναι δύσκολη, θα κρατήσει ώρα, θα ανέβουν οι θερμοκρασίες, δεν χάνουν καθόλου τη γραμμικότητά τους. Έχει επίσης αλλάξει το design εδώ στο μοχλό των φρένων. Φυσικά πάντα υπήρχε η ρύθμιση ένα κλικ όπως βλέπετε, αλλά έχει γίνει πολύ πιο βολικό. Τι άλλο? Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ το σβήσιμο που κάνει, γιατί δεν σε πιάνει το χέρι με τις ώρες που ψαρεύεις. Αυτό εδώ δεν έχει cast, είναι η έκδοση jigging και είναι ένας μηχανισμός, για να τελειώσω, ο οποίος για μένα πλέον με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει είναι top 3 στα μηχανάκια που έχουν να κάνουν με το slow pitch. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, την ανάκτηση. Για κάποιο λόγο η Accurate παλιότερα έδινε ένα μέσο όρο στην ανάκτηση. Έγραφε 91 πόντους. Πλέον άμα δείτε το site το επίσημο της Accurate, έχει αλλάξει και δίνει από 75 μέχρι 115. Αυτό έχει να κάνει με το τι νήμα χρησιμοποιούμε, γιατί όσο πιο χοντρό είναι φυσικά και μικραίνει η ανάκτηση. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο είναι με P3. Μπαίνει στα jigging set συνήθως και όπως βλέπετε είναι γεμισμένο, δεν ξέρω αν φαίνεται, εκεί που πρέπει και έτσι το έχω ψαρέψει. Θέλω να δούμε με ένα απλό τρόπο και γρήγορο τι γίνεται με την ανάκτηση και πού βρίσκομαι στην πραγματικότητα με το P3. Λοιπόν, έχω βάλει ένα πρόχειρο πολύ σαν παράμαλο. Για να μας βοηθήσει στη μέτρηση. Λοιπόν, είναι εδώ, βλέπετε, ένας πρόχειρος κόμπος. Θα πάρω ένα μαρκαδόρο. Θα κάνω ένα σημάδι. Θα βάλω το κόμπο στην αρχή, όπως βλέπετε.
Και θα ευθυγραμμίσω τον κόμπο με το σημάδι και τη μανιβέλα. Και θα μαζέψω μια περιστροφή. Εδώ είναι περίπου. Θα το κόψω. Και θα το ανοίξω πάλι. Αυτό δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Εδώ είμαστε. Είναι μια περιστροφή. Πάμε να δούμε λοιπόν μια μεζούρα. Πού βρίσκομαι? Είμαι ακριβώς 111,5. Περίπου 112 δηλαδή. Που σημαίνει ότι με λεπτότερα νήματα όντως θα φτάνει η ανάκτηση πάνω από 112, δηλαδή γύρω στο 115 όπως λέει και οι Αμερικάνοι. Αυτό ήθελα να το δούμε γιατί ήταν πάρα πολύ αδικημένο το μηχανάκι σε αυτό το κομμάτι. Περισσότεροι κατασκευαστές βάζουν την ανάκτηση τη μέγιστη με το λεπτότερο νήμα. Καλό είναι ότι μηχανάκι έχετε να το μετράτε για να ξέρετε αν είστε γεμισμένοι και σωστά και να το διπλοτσεκάρετε, γιατί πολλές φορές επίτηδες ή με λίγο πονηριά γράφονται ανακρίβειες. Ένα άλλο θέμα τώρα. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν τους παλιούς μηχανισμούς. Φυσικά είπαμε ότι έχει αλλάξει λίγο το design στα ρουλεμάν, έχει αλλάξει το design εδώ στη λαβή του φρένου, έχει μεγαλώσει η λαβή. Αυτά αφορούν το καινούργιο. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα με αυτούς που έχουν το παλιό? Όπως βλέπετε έχω και εγώ έναν παλιό, τον αγαπάω πάρα πολύ. Βλέπετε τη διαφορά που έχει, δεν πιστεύω τόσο σημαντική εδώ στο φρένο, όσο στη λαβή. Εντάξει, είναι και πιο smooth αυτός. Αλλά προσωπικά και με τον παλιό εγώ έχω ψαρέψει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν με χαλάει καθόλου, με χάλαγε η λαβή. Πάρα πολύ με προβλημάτιζε η λαβή. Τώρα λοιπόν τι έκανα? Προμηθεύτηκα την καινούργια λαβή και έτσι στην ουσία έχω το ίδιο ακριβώς με το καινούργιο. Έχω δηλαδή ακριβώς την ίδια λειτουργία με το καινούργιο. Μπίλια, μία προτιμώ, μία δεν προτιμώ. Στα βαθιά, πιστέψε με, με βοηθάει πιο πολύ αυτό από την πύλια. Τι άλλο? Θέλω να δούμε λίγο και το θέμα του μεγέθους. Πολλοί μου λένε είναι βαρύ το Accurate, δεν το μπορώ, είναι ογκώδες. Γενικά υπάρχει μια φοβία εδώ στην Ελλάδα με το βάρος. Πολλοί λαθασμένα νομίζουν ότι με ένα ελαφρύ μηχανισμό θα κουράζονται λιγότερο και έτσι θα ψαρεύουν καλύτερα. Στο slow pitch αυτό δεν ισχύει. Τους λόγους θα σας πούμε αναλυτικά σε ένα από τα επόμενα μας βίντεο. Έχω εδώ έναν άλλο μηχανισμό που αγαπάω πάρα πολύ και μου αρέσει. Αυτόν εδώ. Λοιπόν, πρόκειται για, για πολλούς το καλύτερο μηχανάκι στο slow pitch. Είναι μια άλλη κατηγορία τιμής, είναι πάρα πολύ αγαπημένο και θεωρείται οδηγός από πολλούς για την τεχνική. Εφόσον θεωρείται οδηγός αυτό εδώ το μηχανάκι, θα το χρησιμοποιήσω σαν αναφορά για να συγκρίνω σε σχέση με τον Accurate πώς είναι ένα Oceanmark δίπλα σε μέγεθος και βάρος και σε λειτουργία, εννοώ τη λαβή κτλ. Να ξεκινήσουμε με το βάρος. Πέτω 87 είναι ο Accurate.
550 μηνύματα και δύο πάνω είναι Oceanmark. Όπως βλέπετε δεν έχουν τεράστια διαφορά. Να δούμε λίγο τις μπομπίνες, πόσο στενά είναι. Αλλά και το πόσο κοντά γενικά είναι σαν μηχανάκια. Να δούμε το μέγεθός τους. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται στην κάμερα. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Φυσικά έχουν και τα δύο κλικ στο ρύθμισμα, που είναι σημαντικό γιατί είναι level και πρέπει να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, να μην είμαστε στο σχήμα. Να δούμε λίγο τις λαβές, που είναι σημαντικό και αυτό. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ κοντά. Στο χέρι φυσικά και αυτό εδώ έχει ένα ωραίο σβήσιμο, με βολεύει πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραίο design. Και ο accurate δεν πάει πίσω από εργονομία. Γενικά ήθελα να δούμε πως είναι συγκριτικά με ένα μηχανάκι που θεωρείται οδηγός, που κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, που όλοι βασίζονται πάνω σε αυτό όσον αφορά την τεχνική, πως είναι συγκριτικά σαν μέγεθος και σαν λαβές το accurate με τον Oceanmark. Φεύγουμε από αυτό, το ξεχνάμε. Αυτά ήταν πάνω κάτω. Γενικότερα το μηχανάκι αυτό με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει πλέον βάζει πολύ δύσκολα ακόμα και στα δυνατά Made in Japan μηχανάκια. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό πλέον, είναι σύγχρονο, είναι μοντέρνο, ακολουθεί τις τεχνικές που μας απασχολούν και είναι ένας μηχανισμός που είναι αξιόπιστος, φημίζεται για την καλύτερη λειτουργία και θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Να μην μπερδεύουμε τα Made in China με τα Made in Japan, μιλάω μόνο για τα Made in Japan. Αν είναι να αγοράσετε κάποιο μηχανισμό, να δίνετε πάντα προσοχή στην υποστήριξη του service, είναι σημαντικό, γιατί όλα αυτά τα μηχανάκια του είδους θέλουν τακτική συντήρηση και συχνά χρειάζονται ανταλλακτικά. Επίσης μεγάλη βάση στην προέλευσή τους, στην ποιότητα των υλικών τους, αλλά και στην αποδοχή που έχουν παγκοσμίως, όχι μόνο σε διάφορες μεμονωμένες χώρες όπως εδώ η Ελλάδα. Δηλαδή μην την πατάμε και κοιτάμε «Α, πουλάει αυτός εδώ στην Ελλάδα, άρα είναι καλός». Να κοιτάμε λίγο τι γίνεται και γενικότερα στα βιντεάκια του YouTube, τι είναι αποδεκτό. Αυτός εδώ είναι φτιαγμένος στην Αμερική, έχει αυτά τα χρηστικά που ψάχνουμε στην τεχνική, δηλαδή έχει ανάκτηση πάνω από 110, έχει μεγάλη ροπή, έχει μεγάλη αξιοπιστία και γραμμικά φρένα. Είναι δηλαδή μία από τις πολύ καλές επιλογές για ένα μηχανάκι slow pitch που θα αντέξει χρόνια και δεν θα σας προβληματίσει ποτέ. Να περνάτε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που αφιερώσατε το χρόνο σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, ελπίζω μέσα στη θάλασσα, γιατί με τη δουλειά μας έχει πάει πάρα πολύ πίσω, είναι και καιρό συνέχεια με αέρα φέτος, λίγα τα ψάρια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.